πάμε τώρα μαζί μέχρι την Τανζανία. Πολύ μακριά θα βρεθούμε, στην Αφρική. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Ελπιδοφόρο Χρυσοβέργη και την κυρία Δώρα Μπίτσι. Καλό σας μεσημέρι, χαμογελαστού σας βρίσκω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη Τανζανία, τι κάνετε? Μια χαρά από την Αθήνα, είμαστε μια χαρά εσείς. Είστε το ζευγάρι που τα άφησε όλα, άφησε τη Λαμία και θέλησε να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι στην Αφρική. Εντυπωσιαστήκατε από την Αφρική, αγαπήσατε την Αφρική, αγαπήσατε τα τοπία, τους ανθρώπους εκεί και αποφασίσατε να κάνετε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το κάνετε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε 11 χώρες θα κάνετε γυρίσματα μέσα σε 6 μήνες. Ακριβώς. Τώρα προσθέσαμε και άλλη μια χώρα. Θα πάμε και στον Μπουρούντι, δεξιά, που είναι ακριβώς δίπλα μας. Σε 6 μήνες θα το κάνουμε όλο αυτό, με μέσα μαζικής μεταφοράς. Με μέσα μαζικής μεταφοράς και με τις σκηνές και τα κουζινικά σας, δηλαδή με low budget, με πολύ χαμηλό budget. Ακριβώς, ναι. Γιατί είναι μακρύ το ταξίδι, οπότε προσπαθούμε να το έχουμε σώψει χαμηλά γίνεται το budget. Ποια ήταν η στιγμή που αποφασίσατε ότι θα κάνετε αυτό το εγχείρημα? Γενικά στην Νότια Αφρική γνωρίσαμε αρκετό κόσμο που ταξιδεύει και μας πήγανε τόσο ωραία πράγματα για την Αφρική. Και γενικά έχουμε και λίγο το μικρόβιο ταξιδιού. Και οπότε θέλαμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ για να δείξουμε οι Έλληνες γενικά. Δυστυχώς δεν ταξιδεύουν τόσο πολύ στην Αφρική και η Αφρική δεν έχει καλύτερη φήμη, ας το πούμε. Οπότε εμείς όμως είδαμε άλλα πράγματα και θέλουμε μέσα από το ντοκιμαντέρ μας να τα δείτε κι εσείς. Γιατί είναι πραγματικά μια πανέμορφη ηφείρα. Εμείς βλέπουμε φωτογραφίες από το blog σας, γιατί έχετε ανεβάζετε συχνά από αυτά τα ταξίδια σας. Πώς σας υποδέχονται στις χώρες που επισκέπτεστε και κάνετε γυρίσματα? Είναι θετικοί, είναι ευγενικοί, είναι λίγο επιφυλακτικοί, μήπως? Εξαρτάται. Κάποιοι δεν θέλουν. Κάποιες φορές είναι δύσκολο, γιατί άλλο είναι το βίντεο. Για μια φωτογραφία κάνεις ένα κλικ και βγαίνει το βίντεο, όπως ο Νάνε πρέπει να... Ναι, κάποιοι ζητάνε ότι λέει έπρεπε να χτυπήσουμε άδεια. Ναι, αλλά συνήθως δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που άτομα ήρθαν και μας είπαν μη μας τραβάτε. Είναι όλοι πολύ, πολύ φιλικοί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν συναντήσει προβλήματα σε καμία από τις χώρες που έχουμε δει μέχρι τώρα. Θέλω να μου περιγράψετε τις συναντήσεις σας με Έλληνες που ζουν στην Αφρική. Α, καλά. Οι Έλληνες είναι απίστευτοι. Καταρχήν είναι μοναδικό παντού. Που υπάρχουν Έλληνες παντού. Παντού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και ποιος το ήξερε. Και όμως υπάρχουν εδώ πέρα αρκετοί Έλληνες. Κατά τύχη τους βρίσκετε ή τους ψάχνετε? Ψάχνουμε όσο μπορούμε, ψάχνουμε. Γιατί εντάξει, ναι, να έχουμε και κάποιον, δηλαδή, γιατί το ταξίδι είναι δύσκολο αυτό γενικά, δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε θέλουμε, κάποιες φορές χρειάζεται κάπου να ηρεμήσεις λίγο όταν δεν έχεις ειδικό σου αμάξι και θες να πας σε ένα σπίτι λίγο να ηρεμήσεις. Ή και να μας πούνε και από τη δική τους πλευρά, να μας δείξουν τι έχει, ας πούμε, εκείνη η συγκεκριμένη πόλη, η χώρα, δηλαδή... Η εμπειρία είναι πολύ καλύτερη όταν έχουμε κάποιον να μας δείξει το μέρος ως κάτοικος της χώρας. Είχατε μέχρι στιγμής... Πείτε μου. Όχι, λέω, μας λένε ιστορίες γενικά, πότε ήρθαν και στα παλιά χρόνια που ήταν πιο δύσκολα. Και άλλα έχουν κυρίσει... καταφέρει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ πετυχημένοι με πολύ τρόπο και υδρότα. Πραγματικά είναι αξιοπερίεργο και... Έχουν πάντα την Ελλάδα μέσα στην καρδιά τους. Αυτό μας το λένε όλοι και δεν είναι ότι το λένε απλά επειδή είμαστε Έλληνες, το βλέπουμε. Έχει υπάρξει μέχρι στιγμής μια πολύ δύσκολη στιγμή που σκεφτήκατε να τα παρατήσετε όλα και να επιστρέψετε στη Λαμία? Γενικά είναι, η ταλαιπωρία υπάρχει. Δηλαδή τώρα και τώρα είμαστε τρεις μέρες στον δρόμο για να περάσουμε στο σύνορα στον Μπουρούντι. Τα λεωφορεία μέσα και τα λεωφορεία τώρα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Big Mama, κοτόπουλα ζωντανά μέσα. Έγινε ένα χαμό. Αλλά... Οι αποστάσεις λίγο που σκοτώνουν, αλλά ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και πού θέλουμε να φτάσουμε και αυτό μας κρατάει και συνεχίζουμε. Τα χαμόγελά σας πάντως δεν προδίδουν καμία ταλαιπωρία. Είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι με αυτό που κάνετε, αν μου επιτρέπετε δηλαδή. Σίγουρα. Ναι, οι άνθρωποι εδώ πέρα σου βγάζουν γενικά. Μας έχουν πάρα πολλά εδώ πέρα οι άνθρωποι. Και να αγαπάμε και να είμαστε υπομονετικοί. Και... Κυρίως υπομονή. Εδώ οι Αφρικανοί δεν ξέρω, έχουν κρυμμένοι μέσα στους... Αυτή η υπομονή, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, δηλαδή και το πιο μικρό πράγμα θέλει υπομονή. Θέλω αν μπορείτε να μας μεταδώσετε έτσι τα συναισθήματά σας μπροστά σε μια εικόνα ή μια συνάντηση που είχατε, μια εμπειρία που μέχρι στιγμής αποτελεί τη νούμερο ένα εμπειρία του ταξιδιού. Βασικά εμείς
αυτό το ταξίδι το κάνουμε πρώτα για να γυρίσουμε το ντοκιμαντέρ και δεύτερο λόγο είναι θέλουμε να κάνουμε αρκετά θελοντικά προγράμματα μέσα στο ταξίδι μας. Οπότε ένα από αυτά ήταν μαζέψαμε δηλαδή, κάποια λεφτά και μαζεύουμε ακόμα, ώστε να συμμετέχουμε σε θελοντικά προγράμματα. Θα τα κάναμε στη Νότια Αφρική, στην Τανζανία, θα κάνουμε και στην Κένια και στην Αιθιοπία, στην ορφανοτροφία κλπ. Οπότε πήγαμε σε ένα χωριό στην Τανζανία απομονωμένο, στη μέση που πουθενά, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς τίποτα ειλικρινά. Ήταν εκεί πέρα 10 μέρες περίπου, για να βοηθήσουμε σε ένα ιατρείο που πρόσφατα φτιάξανε. Οι Έλληνες. Ναι, και δηλαδή. Βοηθήσαμε, πήγαμε κάποιο ιατρικό εξοπλισμό, διαβάψαμε το ιατρείο. Η αγάπη που πήραμε τον κόσμο εκεί πέρα που ειλικρινά. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τη γλώσσα. Όχι αγγλικά. Αλλά αυτό είναι τεράστιο εμπόδιο, όντως. Όμως νιώθαμε πάρα πολύ καλοδεχούμενοι και όλοι στον δρόμο μας καλούσαν στο σπίτι τους, μας δίνανε φρούτα, μας καλούσαν για φαγητό. Ναι, τράπεζες φυσικά δεν υπάρχουν και λεπτό, είναι όλα ανοιχτά. Οπότε όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε στο ντοκιμαντέρ, να σας ακολουθήσουμε στο blog σας, να σας διαβάσουμε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο ταξίδι σας και να συνεχίσετε να απολαμβάνετε αυτή την εμπειρία και να έχετε αυτό το χαμόγελο που βλέπουμε τώρα κάθε μέρα. Να είστε καλά.